Εδώ στον αγωνιστικό χώρο με την Κατερίνα Ρεντούμη από την ομάδα των Αμαζόνων. Συγχαρητήρια. Μία διοργάνωση που έλαβε χώρα στην επαρχία. Πρώτη φορά έτσι σε Final Four τη κατηγορία σου. Δεν ξέρω αν είχε συμμετάσχει και τα παλαιότερα χρόνια. Προσωπικά πρώτη φορά και για την ομάδα κιόλα πρώτη φορά. Είμαστε όλες πάρα πολύ χαρούμενες. Και όλη η ομάδα και το team και όλοι αυτοί που μας βοηθάνε. Και ο προπονητής και οι γονείς, γιατί έχουμε μεγάλη βοήθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες όλες που καταφέραμε και βγήκαμε πρώτες στο ΕΣΠΑ. Και βγήκαμε δεύτερες τώρα εδώ στην Κατερίνα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για παιδιά της δικής σου ηλικίας να είναι προσιλωμένα στον πρωταθλητισμό και να κλείνουν αυτιά και μάτια έτσι, από εξόδους, από άλλες παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά σε μια κοπέλα που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και πόσο μάλλον με τον πρωταθλητισμό. Εξαρτάται το πόσο πολύ το θέλει κάθε μία. Είναι δύσκολο σίγουρα. Κάθε μεγάλη επιτυχία και μικρή έχει τις δυσκολίες. Αλλά επειδή το βόλεϊ είναι και ομαδικό άθλημα, προσπαθούμε η μία να βοηθάει την άλλη, να την υπερασπίζεται, όλα αυτά και εκεί φαίνεται η ομάδα, στα δύσκολα. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί φαίνεται και η ομάδα. Ένα σχόλιο για το τουρνουά, πώς σου φάνηκε, για το επίπεδο φυσικά των άλλων ομάδων. Ένα μπράβο σε όλες. Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση και συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Βλέπω εκεί τον κύριο πατέρα σου είναι. Όχι. Είναι οικογενειακός φίλος. Βλέπω σε κοιτάζει με περηφάνεια και θα σας αποδεσμεύσω να πάτε να χαρείτε το βραβείο σας, τον τίτλο σας και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.